Γεια σας μαθητές μου, μπήκος εδώ, τι κάνετε, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Σήμερα επιστρέψαμε εδώ με ένα καινούργιο βίντεο. Τι θα κάνουμε θα ρωτήσετε σήμερα. Σήμερα θα ανοίξουμε τα πακέτα το Icon Edition που έκανα pre-order. Θα ανοίξουμε τα πακέτα του Squad Battles και θα παίξουμε και ένα αγώνα Squad Battles φυσικά. Θέλω να πω ότι από την επόμενη εβδομάδα, όχι από αυτή, από την επόμενη κάθε Δευτέρα θα αλλάξει η σειρά. Θα είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι το οποίο θα προχωράμε μαζί και όχι κάτι τυχαίο, όπως κάνω τώρα δηλαδή, γιατί αυτό είναι κάτι τυχαίο. Δεν έχει μια σειρά, απλά σας δείχνω rewards, σας δείχνω τι ομάδα έχω αυτή την περίοδο κτλ. Οπότε θα είναι μια νέα σειρά που θα προχωράμε μαζί. Το ίδιο ίσως γίνει και Τετάρτη, αλλά θα δούμε. Οπότε να περιμένετε πολλές αλλαγές. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα rewards. Εδώ λοιπόν βλέπετε Squad Battles, τερμάτσα, όχι Elite 1, το δείχνει έτσι για κάποιο λόγο, Gold 2. Δεν κατάφερα να πάω Elite 3 που ήθελα. Εδώ είναι η ομάδα του Κάστρο. Αυτό τον αγώνα θα παίξουμε, θα σας πω μετά κιόλα. Πάμε όμως να δούμε τα πακέτα. Λοιπόν, πρώτο πακέτο, ανοίγουμε το Long Team of the Week Player. Εντάξει, ό,τι και να έχει δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά. Έχει εδώ τον Fabra, ok. Ένας μέτριος παίκτης, λογικά θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Πάμε τώρα για το Jumbo Premium Gold Pack, που είναι από το pre-order αυτό το Icon Edition. Πάμε κάτι καλό, δεν είναι boards, είναι rare όμως. Τι μπορεί να είναι, είναι goalkeeper, δεν είναι καλός, είναι ο Αντάν. Αυτός τώρα δεν ξέρω αν πουγέται για κάτι, δεν πουγέται για κάτι, αυτός πουγέται για 800. Οπότε θα πουλήσουμε αυτόν και τον άλλο απευθείας κουίξε. Τους υπόλοιπους τώρα μόνο silver αν πουγέται πολλά, Ιωσέν μόλι στο club. Όχι. Οπότε και αυτόν θα τον κάνω βασικά. Ας στείλουμε στο club όποια θέμε. Και όχι όλα τα συμβόλαια έχω πολλά. Fitness εννοείται, έχει και healing, έχει και gladiator. Τα υπόλοιπα quicksell δεν έχω κάτι να τα κάνω. Πάμε το δεύτερο τζάμο, παίρνουν gold pack. Ελπίζω έστω σε ένα από τα τρία αυτά να έχει ένα board. Γιατί έτσι έγινε δουλειά. Πώς! Πάμε από το δεύτερο. Δώσουμε κάτι καλό. Βραζιλία, CDM. Φαμπίνιο. Κακό. Τσάμπο ενθουσιασμός. Κρίμα. Δεν νόμιζα πραγματικά να πηγαίνει για κάτι. Πάει. 1000 coins με το ζόρι. Ας τον βάλω 1100 ίσως πουλήσει. Λογικά ότι αυτός πάει για κάτι. Ναι, δεν πάει για κάτι. Οπότε κρατάμε στο κλαμπ. Τα fitness όλα. Έχουμε πολλά τέτοια. Chemistry styles. Αν και δεν. Και KSI. Φανέλα. Έχω και σήμα KSI. Ωραία, το πουλήσαμε και αυτό. Πάμε εδώ. Όχι εδώ πρώτα. Τζάμο πριν gold pack από το Squad Battles. Πάμε κάτι καλό. Ένα port σε ένα από τα δύο στο. Εδώ δεν έχουμε port, δεν είναι καν ρε. Πολύ καλά EA. Ευχαριστούμε EA. Και έχουμε εδώ ένα Roberto. Θα τους κρατήσω, δεν νομίζω να πηγαίνει κανένας για κάτι. Τουλάχιστον έχουμε δύο fitness. Ας κρατήσουμε τα fitness. Έχουμε position. Αυτό ίσως πουλάει. Αυτό ίσως μόνο πουλάει. Κάτι. Μπα όχι, δεν πάει για πολύ, οπότε το κρατάμε. Δεν υπάρχει λόγο να το πουλήσουμε. Και πουλάμε απλά αυτά εδώ. Έτσι και έτσι για ξακόνους κάνουμε. Και τελευταίο pack. Πάμε να είναι κάτι καλό. Έστω. Ένα board. Δεν είναι ούτε αυτό boards. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει μέσα τώρα αφού δεν είναι boards. Είναι ο Μέντελ, ίσως πάει για κάτι αυτός. Μπα, για τίποτα όμως. Ατσού, ούτε για αυτός, Να, ούτε για αυτό. Για να δούμε τώρα μήπως κάνω silver. Σε όσο θα τους κράσω θα κάνω SBC, λογικά θα τα δείτε. Μπορείτε να πάνε. Ίσως αυτός πηγαίνει για χίλια. Μπα, ούτε αυτός. Οπότε τους κάνω για SquickSell. Οπότε αυτά ήταν τα πακέτα. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πάω να φτιάξω τώρα στα γρήγορα μία ομάδα και επιστρέφω για να παίξουμε Squad Battles και συγκεκριμένα το Squad Battles που θα είναι με την ομάδα του Castle. Τα λέμε σε λίγο με ολοκληρωμένη την ομάδα μου. Η ομάδα που έφτιαξα είναι αυτή εδώ. Είναι από Ιταλικό Πρωτάθλημα και είναι ο El Sharawi, ο Mertens, ο Cuadrado, Nainggolan, Gomez, Pjanic, Ντάλμπερτ, Μπενάτια, Μανολάς, Φλορέντσι και τον Άρωμα. Και έξω είναι απλά επειδή θέλω να μπω και τώρα στο Weekend League τα προκριματικά και πρέπει να έχει μέχρι 80 rating η ομάδα. Πρέπει να μείνει έξω Insignia, έχει 80 αυτή, οπότε είμαστε κομπλέ. Να πω ότι θέλω να παίξω με την ομάδα του Κάστρο. Για όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα streamer και YouTuber. Και η ομάδα του ήταν σε SBC αυτή τη βδομάδα. Δυστυχώς έπαιξα τον αγώνα στο Legendary
Και δεν έγραφε κάμερα, έκανα βλακία εγώ. Οπότε δεν θα δείτε αυτόν τον αγώνα που ήθελα να δείτε. Τελικά έχασε στο Legendary 4-3. Είχε πολύ καλή ομάδα, είχε Ρονάλντο. Βασικά για τζι Ρονάλντο, είχε Μέση, Ροναλντίνο, Πογκμπά, Μπαγί, Σάκο, Τσκριμ κτλ. Κτλ. Ο Ζήλο. Την καλύτερη ομάδα 98,5 χωρίς προπονητή και είχε 88 νομίζω rating, κάτι τέτοιο. Πολύ καλή ομάδα. Και φυσικά όσοι βλέπετε, Κάστρο είχε και Χούντελαρ, τον οποίο τον μισεί, και Νάτ, τον οποίο τον αγαπάει επειδή είναι και από τη χώρα του, από το Μεξικό, και είναι ουσιαστικά ο καλύτερος παίκτης του Μεξικού. Τώρα αυτό που θα σας δείξω θα είναι ένας αγώνας, θα είναι ο πρώτος αγώνας στα προκριματικά, να δοκιμάσω την ομάδα την Ιταλική. Να πω ότι στο προηγούμενο για κάποιο λόγο είδα λίγο πρόβλημα στην άμυνα, ενώ έχει πολύ καλή επίθεση, είχε πρόβλημα στην άμυνα και θέλω να το διαπιστώσω και online. Πάμε εδώ να παίξουμε, βρήκαμε αντίπαλο, παίζουμε και εκτός έδρας. Αλλά θέλω να το δω, γιατί μου φάνηκε ότι είχε αρκετό θέμα στην άμυνα. Και θα δούμε μήπως κάνω hybrid. Εδώ ο αντίπαλος έχει μια καλή ομάδα, έχει ένα silver δανεικό για κάποιο λόγο. Αλλά έχει Κομπάνι, έχει Sanchez, Rose, έχει Courtois, Menye. Έχει τη Μαρία, Φερναντίνο, εντάξει, έχει και δύο μέτρες πολύ εγκυφόρ. Θα δούμε όμως, μπορεί να είναι καλός παίχτης. Πάμε λοιπόν να παίξουμε εδώ. Ο Γκόμες, δίνει στο Μέρτεν. Ο Μέρτεν, περνάει ο Μέρτεν. Στον Εσαράγουι. Όχι ρε φίλε, τι έχασε. Τι φάσε, α, τον έβγαλε το Σίλβε. Για να δούμε τι έβαλε, α, πρόμες. Ο, δύσκολα πράγματα. Είναι καλός ο Μέρτενς. Πάλι στον Ελσαράγουι, πολύ καλό στο Ελσαράγουι. Περνάει 1-2. Αχ, χτυπάει πάνω στο σώμα του πάλι μπάλα. Μέρτενς, τους περνάει όλους. Μέρτενς, το 1-0 από το 8. Από το 8 το 1-0 ο Μέρτενς. Εκπληκτικός παίχτης, από τους καλύτερους επιθετικούς μέχρι τώρα που δοκιμάσαι. Εκπληκτικός απλά ο Μέρτενς. Σκόραρε από νωρίς και δείχνουμε στον αντίπαλο τι μας κάνει να κάνουμε. Πάλι Μέρτενς. Στην ακριβώς επόμενη φάση, Μέρτενς, Σομπιάνιτς, η φάση δεν τελειώνει. Ελσαράγουι, Μέρτενς, στο 2-0, στο 10, 2 λεπτά μετά ο Μέρτενς. Πήραμε την μπάλα από τη σέντρα και σκοράραμε με το Μέρτενς, εκπληκτικός. Σε 10 λεπτά 2 γκολ. Τα στατιστικά νομίζω μιλάνε από μόνα τους. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, τον έχουμε κατατροπώσει. Θα τον διαλύσω. Πάλι ο Μέρτενς. Τους περνάει όλους, όχι για λίγο. Πάλι ο Μέρτενς εδώ. Τους πέρασε, τους τρίπλαρε. Εκπληκτικά ο Μέρτενς. Όχι. Μέρτενς. Ωραία παλιά ο Κουαρδάδο. Πολύ γρήγορος και ο Κουαρδάδο. Πάνω από κάτι την πάσα. Δεν βγαίνει όμως η πάσα δυστυχώς. Πάλι εδώ ο Γκόμες. Τους περνάει όλους. Γκόμες. Γκόμες, όχι. Πάλι μια καλή φάση. Χαμένη. Τσάμπα η φάση. Μπενάτια, ου, τι πιάνει, να η κολλάνη το πιάνει γι' αυτό. Τι έπιασε ρε φίλε εκεί. Το 3-0 έπρεπε να έχει γίνει. Εδώ ο Πρόμες κάνουν ένα σουτ, είναι αδύναμο, εύκολη δουλειά για τον Άρουμα. Εδώ ο Πρόμες, το πιάνει ο τον Άρουμα έτοιμος για όλα. Εδώ ο Μέρτε, στον Ελσαράγου, βγαίνει ο τερματοφυλακαστού όμως, σταματάει τελικά και τη φάση. Πάλι πάμε μια φάση, πιέζουμε συνέχεια. Αλλά δεν λέει να φάει τρίτο γκολ, να το τελειώσουμε τον αγώνα. Πρέπει όμως να βάλουμε τρίτο γκολ, γιατί με δύο δεν είμαστε ασφαλείς. Μπορεί να βάλει και αυτό ένα και μετά δύσκολα πράγματα. Μπορεί να βάλει και αυτό ένα και μετά δύσκολα πράγματα. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the... Κοιτάξτε εδώ. Απίστευτο. Μέσα σε 2 λεπτά με έφαγα 2 γκολ. Η άμυνα μου εκεί εξαφανίστηκε. Έβγαλαν 2 πάσεις και απλά βάλαν γκολ. Είναι σαν να πες πραγματικά άλλος παίχτης. Δείτε εδώ τι πάσες βγάζει. Κουαρδάδο. Να εγκόλαν. Βάλτο! Βάλτο! Το πιάνει και αυτό ο Κουρτουά! Τι έχει πιάσει σήμερα ο Κουρτουά! Είναι απίστευτο ότι έχει πιάσει σήμερα ο Κουρτουά! Είναι απίστευτο! Εντάξει εδώ να ήταν... Ήταν όλος offside. Τι να κάνω. Δείτε εδώ, πέρασε. Εντάξει και αυτό έξω.
Όλα εγώ με τον ίδιο τρόπο στάρει. Λογικά θέλω να το πω πάνω γωνία, άσε να πει σίγουρο γκολ. Μέρτεν, Γκόμες, το έχει! Το πιάσε! Πιάνιτς, πάει για ένα έξω από την περιοχή, Γκόμες γκολ! Γκολ, επιτέλους! Επιτέλους, μετά από χίλιες προσπάθειες ρε φίλε. Μετά από τόσα που πιάσε ο Κουρτουά, το βάλαμε επιτέλους και έγινε το 3-2. Συγκλονιστικός αγώνας, έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θρίλερ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ω, πέρασε εδώ! Πώς πέρασε τέτοια πάσα του Μαρέα! Το χάσε. Ευτυχώς. Ωραίος ο Μανολάς. Μας έσωσε εκεί. Μέρτενς! Και το 4-2! Είναι και γονός το 4-2. 4-2 από το Μέρτενς. Φοβερός παιχνίδι. Μπράβο. Σε περίπτωση που ακούτε κάτι, είναι η μάνα μου σκουπίζει. Η έξυπνη βρήκε τώρα να βάλω σκούπα. Ενώ θα μπορούσα απλά σε 10 λεπτά που θα τελειώσω. Αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται. Ελπίζω να μην ακούγεται. Εγώ το ακούω πάντως. Ω! Το! Ω! Παρά λίγο να μπει. Ευτυχώς σώγασε. Οπότε τώρα 4-2-85 νομίζω δεν έχει πλέον ελπίδες να νικήσει. Μέρτενς! Πάει για το σουτ! Out! Και λίγοι. Νικήσαμε 4-2. Στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Weekend League. Θα προσπαθήσω πολύ σε αυτά τα προκριματικά και θα παίξω γενικότερα περισσότερο, γιατί στα προηγούμενα δεν έπαιξα τόσο όσο θα ήθελα. Έφτασα μια φορά στο τελικό, τελικά δεν πέρασα και έτσι δεν θα δείτε κάποια βραβεία του Weekend League. Να πω τώρα, τα βραβεία θα είναι σε έξτρα μέρα, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λογικά θα έχει κανονικά βίντεο. Αν δεν τύχει κάτι όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί τέλος πάντων πήρα ένα μικρόφωνο, δεν έκανε, έπρεπε να το αλλάξω. Έτρεχα από μεταφορική σε μεταφορική, να παίρνω τηλέφωνα κτλ. Οπότε πρόλαβα. Και δεν είχα και όρεξη επειδή είχαν βρεάσει εκείνη τη μέρα. Το δοκίμαζα και στον υπολογιστή και στο λάπτοπ και στην κάμερα. Και μόνο στον υπολογιστή έκανε το σταθερό. Αλλά δεν τον χρησιμοποιώ, δεν είναι καλός, είναι λίγο πακατέλα. Οπότε τελικά το γύρισα πίσω, ευτυχώς γινούσε και πήρα τα λεφτά μου πίσω. Οπότε. Τώρα, βίντεο περιμένετε λογικά Τετάρτη, θα είναι draft, εννοείται draft. Παρασκευή μετά, ξέρετε, career mode θα είναι αυτή τη βδομάδα το πρώτο επεισόδιο. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, καλύφθηκα. Live stream θα έχει το Σάββατο, λογικά, θα δούμε, θα πω, γιατί μπορώ να αλλάξω μέρα, επειδή κάθε Σάββατο κάνω όλη live stream. Την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σάββατο βασικά αυτό μας πέρασε, είχε το προελάβω Τζέο, είχε μετά live ο FIFA Noid. Σύντως εκείνη τη μέρα, αν και δεν έκανε, έχει και ο Money, οπότε όλοι live έχουνε και έχουνε και άλλοι live, άλλοι YouTubers, οπότε θα δω ποια μέρα θα το κάνω. Θα δούμε για να έρχεσαι κι εσείς, να έχει λίγο περισσότερο κόσμο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι θα θέλουν να το δουν, απλά σίγουρα προτιμάνε του FIFA Noid, του Madden ή όποιου κάνει μεγαλύτερο. Τα λέμε τώρα Τετάρτη με Food Draft, ίσως θα είναι λίγο αλλαγμένο από την προηγούμενη φορά και θα δείτε τι εννοώ. Καλύφθηκα πλήρως νομίζω τώρα, bye, καλό διάβασμα.